εισιτήρια και Μουστακίδη, η ομάδα τουλάχιστον πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η ιστορική ομάδα του Εθνικού, μετά από 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει η Ευρώπη. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν όλη τη χρονιά. Συγγνώμη αν αδίκησα κάποιους, αν μερικές φορές φώναξα κάποιους δίκαια ή άδικα, αλλά σε ένα πρωτάθλημα διάρκειας τόσων μηνών, όλοι έχουμε και καλές ιακείς τιμές. Σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι που περάσαμε στην τετράδα, παίζουμε στα play-off. Ίσως αν θέλαμε μια καλύτερη θέση, τελευταία αγωνιστική, ίσως αν κερδίζαμε το πέμπτο σετ, αλλά δεν είχαμε δυνάμεις. Γιατί κάποιοι αθλητές είχαν κάποια προβλήματα. Σε αυτό το τομέα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Άκη Σιδηρόπουλο, ο οποίος πραγματικά έπαιξε όλη τη βδομάδα. Ήταν απόν από την. Ήταν στη δουλειά του στην Αθήνα, δεν έκανε καμία προπόνηση και έπαιξε κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι. Όπως και στον Ραφαήλ, ο οποίος παρόλο την ίωση που είχε, μπήκε μέσα και μετά έδωσε το κέντρο αυτό. Σίγουρα θα θέλαμε να τερματίσουμε τρίτη. Αλλά στη ζωή δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουν πολλές φορές. Μπαίνουμε στα play-off, έχουμε ένα τύπο από τον Ολυμπιακό. Στόχος μου, δικός μου και της ομάδας πιστεύω ότι είναι να μην χάσουμε μάτς την έδρα μας. Και ας πάρει τα play-off στα 5 παιχνίδια. Προσωπικά αυτό θέλω και αυτό επιθυμώ. Και αυτό θα είμαι χαρούμενος αν θέλω και επιθυμώ οι παίκτες μου. Για μένα στόχος είναι να πάνε αυτά τα παιχνίδια στα 5 παιχνίδια. Να μην χάσουμε μάτς την έδρα μας. Να κρατήσουμε το ήττο από εκεί πέρα στην έδρα μας. Βέβαια θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του Σιδηρόπουλου. Θα δούμε πώς το ξεπεράσουμε. Και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Κύριε Μουστακίδη, εύχομαι να πραγματοποιηθούν και οι ευχές σας και ο στόχος σας. Εγώ το εύχομαι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.